Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Για δώστε μας μια εικόνα πώς το διαχειρίζεστε όλο αυτό το θέμα. Λοιπόν, κοιτάξτε, οι δρομές έχουν ξεκινήσει από τις αρχές του Σεπτέμβρη του 2023 με αυξανόμενη μάλλον ροή και συχνότητα. Και τώρα βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, καλοκαιρία αυτή, οι ροές είναι όλο και πιο συχνές, καθημερινές θα έλεγα. Αν φανταστείτε ότι από το Δευτέρα μέχρι και σήμερα που μιλάμε, έχουν έρθει στα Χανιά 300 περίπου άτομα, 290 για την ακρίβεια. Μάλιστα. Το πώς το διαχειριζόμαστε εμείς μόνο ξέρουμε. Προς το παρόν λειτουργούν οι κατασκηνώσεις του Καλαθά μέχρι να αρχίσουμε τις εργασίες για την αποκατάσταση των βλαβών για την καλοκαιρινή κατασκηνωτική περίοδο, οπότε τους φιλοξενούμε εκεί. Αλλά τώρα στις μεγάλες ροές των 100 ατόμων, αναγκαστικά μη έχοντας χώρο άλλο στην κατασκήνωση αφού είναι ήδη κατελημένος, αναγκάζεται και το λιμενικό να τους φιλοξενήσει έξω όμως, στους χώρους που βρίσκεται το κτίριο του Λιμεναρχείου στη Σούδα. Εμείς ως Δήμος Χανίων παρέχουμε τη σίτηση, 4 γεύματα ημερησίως σε όλους αυτούς τους ανθρώπους, καταλαβαίνετε το κόστος, και από εκεί και πέρα σαφώς έχουμε την καθαριότητα και την απολύμανση των χώρων μετά το πέρας. Μάλιστα. Για τη διαδρομή αυτών των ανθρώπων, δηλαδή τι εθνικότητα είναι? Ένα 80% είναι Αιγύπτιοι, γύρω στο 15-17% είναι Πακιστανοί και ελάχιστοι Μπαγκλαντές. Είναι όλοι νέοι άνθρωποι, ακόμα και ανήλικα παιδιά, αλλά δεν είναι ηλικιωμένοι ή γυναίκες. Μάλιστα. Ανταυθείτε ότι από το Σεπτέμβριο μέχρι σήμερα που μιλάμε, μία μόνο γυναίκα εντελώς συμπτωματικά βρέθηκε σε αυτές τις ομάδες. Μάλιστα. Μία μόνο γυναίκα. Έτσι. Μόνο γυναίκα, ναι. Είναι όλοι οι άντρες. Δεν είναι πρόσφυγες, εκδιωγμένοι από πόλεμο. Είναι οικονομικοί μετανάστες, καταλαβαίνουμε, κυρία Αντιδήμαρχε, έτσι. Ακριβώς. Τώρα, σας, με τον κύριο Κερίδη έχετε εσείς επαφή? Μην έχοντας και εγκαταστήσει. Ναι, μας έκοψε η γραμμή. Ναι, κάπου δεν χανότανε το σήμα. Ναι, είναι κάτι το οποίο αυτό είναι επικοινωνίες κάποιες στιγμές ανάλογα το σήμα και βλέπουμε ότι δεν είναι λίγα τα αντικείμενα τα οποία έχουν να αντιμετωπίσουν εκεί οι άνθρωποι και η αντιδήμαρχος σχετικά με αυτές τις ροές. Οι ροές αυτές είναι, όπως μας είπε, από το Σεπτέμβριο του 2023 και μάλιστα αυξανόμενες. Όταν έχεις να αντιμετωπίσεις μέσα σε ένα διήμερο, τριήμερο 300 ανθρώπους που αναγκάζεσαι να μην έχοντας ουσιαστικά οργανωμένα κέντρα για να μπορέσεις να τους φιλοξενήσεις, είτε τους πήγαν στην κατασκήνωση εκεί στους Καλαθάδες, αν δεν απατώμε, μας είπε η Αντιδήμαρχος, όπως και στο Λιμεναρχείο εκεί, στο Κεντρικό Λιμεναρχείο των Χανίων, και με τα κόστη τα οποία βγαίνουν για τη σύντησή τους, για τη διαδικασία τους. Πραγματικά βλέπουμε ότι η διαδικασία είναι πολύ δύσκολη και αυτοί οι άνθρωποι είναι οικονομικοί μετανάστες. Είναι το 80% από αυτό το οποίο μας είπε είναι Αιγύπτιοι. Βλέπουμε ότι πια δεν είναι από εμπόλεμες ζώνες. Οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι όλο αυτό δημιουργεί ένα εκρηκτικό μείγμα που θα πρέπει να αντιμετωπίσει η Κρήτη και η οποία δεν ήταν μέσα στο πλάνο για να δημιουργηθούν οι υποδομές που να μπορούν να έχουν τουλάχιστον για τη βραχύβια φιλοξενία τους, γιατί εδώ τίθεται θέμα πώς μπορείς να φιλοξενήσεις και στις αρχές ουσιαστικά τη σεζόν η οποία ξεκινάει. Βλέπουμε ότι θα πρέπει σε λίγο να μπορέσουν να ξεκαθαρίσουν το θέμα εκεί με την κατασκήνωση για να μπορέσει να προετοιμαστεί αυτή να φιλοξενήσει τα προγράμματα των παιδιών. Οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι το πράγμα δεν είναι εύκολο. Είναι αρκετά δύσκολο. Το λιμενικό είναι υποστελεχωμένο, δεν μπορεί να έχει τις δυνατότητες που αυτή τη στιγμή θα μπορούσε να έχει αν ήταν σωστά και σε εξοπλισμό και σε στελέχη, γιατί αυτοί οι άνθρωποι καλύπτουν μια τεράστια απόσταση χιλιομετρική στα παράλια και δεν μπορούν να προλαβαίνουν τα πάντα, με αποτέλεσμα να μην έχουμε και σίγουρη την
την επιβίωση αυτών των ανθρώπων, γιατί έχουν να αντιμετωπίσουν τόσα προβλήματα που ο καιρός δίνει, είτε με κάποιους ανέμους, είτε με κάποιες βλάβες. Βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλά ακυβέρνητα και βλέπουμε ότι η προσπάθεια είναι πολύ μεγάλη. Λοιπόν, καταφέραμε να έχουμε την Αντιδήμαρχο ξανά στη γραμμή μας, ελπίζω, γιατί δεν είχε καλό σήμα εκεί που ήταν προφανώς. Κυρία Αντιδήμαρχε, είχαμε μείνει εκεί στις εθνικότητες που έρχονται και σας ακούσαμε ότι κάνατε αναφορά σε οικονομικούς μετανάστες κυρίως. Σωστά. Τι θα γίνει τώρα, λέγει ότι θα έρθει ο κύριος Κερίδης, ο αρμόδιος υπουργός εδώ. Ναι. Ακούγεται για κέντρο προσωρινής φιλοξενίας στο νησί. Τι γνωρίζουμε και τι, αν το θέλουμε, τι θα ζητήσουμε, πώς θα το διαχειριστούμε όλο αυτό το ζήτημα. Ωραία, κοιτάξτε, είμαστε σε συνεννόηση. Να δούμε, θα κατατεθούν προτάσεις, να δούμε με ποιον τρόπο θα το χειριστούμε, αν το χειριστούμε μεμονωμένα ως Δήμοι, αν το χειριστούμε ενιαία ως Περιφέρεια Κρήτης. Αυτό είναι ένα ζητούμενο, το που βρισκόμαστε, σας ξαναλέω, σε επαφή και με τους Δημάρχους και με τον Αντιπεριφερειάρχη Πρόεδρο στα Χανιά, αλλά και με την Αναπτυξιακή του Ηρακλείου σε θέματα μετανάστευσης και ασύλου, έτσι ώστε να πάμε στρατηγική με κοινό σκοπό. Γιατί ο βηματισμός είναι ένας. Δεν μπορείς αυτούς τους ανθρώπους να τους αφήσεις το έλεος της μοίρας τους. Πρέπει με κάποιο τρόπο να τους υποδεχτείς. Από τη στιγμή που είμαστε ένας σταθμός τράνζιτ για τη μεταφορά τους μετά επάνω στην Αθήνα, με κάποιο τρόπο πρέπει όλο αυτό να αντιμετωπιστεί. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι είναι ένα πρωτόγνωρο για την Κρήτη φαινόμενο. Οπότε είναι λογικό και να μην ξέρουμε όλοι μαζί συντονισμένα πώς να αντιδράσουμε και να υπάρχουν αντιδράσεις. Ξέρω όμως επίσης να σας πω ότι ο Δήμος Χανίων έχει απομειστεί εδώ και 4 χρόνια το μεγαλύτερο βάρος όλης αυτής της διαδικασίας. Και οικονομικό και από άποψη ανθρωπίνου δυναμικού και από άποψη φιλοξενίας. Το αντιλαμβανόμαστε, φαντάζομαι τρέχετε όλοι και οι υπηρεσίες. Και εσείς έτσι για να διαχειριστείτε αυτό το θέμα. Αρρωγή από το κεντρικό κράτος, από την κυβέρνηση. Καμία. Ακριβώς, μάλιστα. Σας διέκοψα και με συγχωρείτε, σας πρόλαβα γιατί είμαι τόσο απόλυτα κάθετη. Καμία απολύτως. Έχω έρθει σε επικοινωνία με τον υπεύθυνο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Κατανοεί το πρόβλημα, όμως από ό,τι εκείνος μου είπε και ισχυρίστηκε, ο άνθρωπος δεν μπορεί να, από τη στιγμή που δεν έχουμε kit, δεν μπορεί να μας ενισχύσει οικονομικά. Ναι, εν τούτης, ναι, θα το δούμε, γιατί ίσως κάπου σε κάποια οικία μπορεί να βρεθεί μία διέξοδος για να βοηθηθούμε έστω οικονομικά. Αν φανταστείτε, κύριε Σαγκαρακή, από τον Ιανουάριο, 1η Ιανουαρίου μέχρι σήμερα που μιλάμε, ο Δήμος Χανίων έχει δαπανίσει 200.000 ευρώ για την φροντίδα των ανθρώπων αυτών. Έχουμε μια εικόνα τα τελευταία 4 χρόνια τι σήμαινε για το Δήμο Χανίων σε θέματα κόστους. Βεβαίως, βεβαίως. Θα σας πω ακριβώς, είναι 350.000 ευρώ. Μάλιστα. Αυτό. Χωρίς καμία αρρωγή από το κεντρικό κράτος. Καμία. Τα ακούσματα που έρχεται και από τον κύριο Κερίδη και από την κυρία Βούλτεψη και γενικότερα από την κυβέρνηση είναι για άμεση μεταφορά αυτών των ανθρώπων, γιατί όπως αντιλαμβανόμαστε δεν μπορούν να παραμείνουν είτε εκεί στο χώρο στάθμης του κεντρικού λιμεναρχείου είτε στις κατασκηνώσεις. Όπως μας είπατε, πρέπει να ξεκινήσει και η διαδικασία για την φιλοξενία των ανθρώπων που έχουν τα προγράμματα για τις κατασκηνώσεις. Για άμεση μεταφορά τους στο κεντρικό κομμάτι της Ελλάδας. Κοιτάξτε, η συνεργασία μας με το λιμενικό είναι όχι απλά άριστη, εξαίρετη. Ο λιμενάρχης και ο υπολιμενάρχης εδώ στα Χανιά κάνουν τα αδύνατα δυνατά, έτσι μέσα σε 3 μέρες, βιαίως να φτάσουμε τις 4 μέρες, οι άνθρωποι αυτοί έχουν ήδη επαναπροωθηθεί, έχουν ήδη, συγγνώμη, μεταβεί στην Αθήνα, Μαλακάσα και όπου αλλού τέλος πάντων υπάρχει χώρος υποδοχής αυτών των ανθρώπων. Οπότε ναι, οι διαδικασίες επισπεύδονται και φεύγουν σύντομα από τα Χανιά. Μάλιστα. Για το κέντρο προσωρινής φιλοξενίας, κύριε Δήμαρχε, που συζητιέται κάπου νότια, ενδεχομένως και στην Αγία Γαλήνη, δεν ξέρω, δεν έχει χωροθετηθεί ακόμα. Ναι. Ναι, πληροφορίες αναφέρουν αυτό το σημείο. Δεν το ξέρουμε ακόμα. Ναι, εγώ δεν έχω τέτοιο άκουσμα, η αλήθεια είναι. Mm-hmm. Από εσάς το ακούω τώρα.
Δεν το γνωρίζω. Αν έχει συζητηθεί σε άλλους, με άλλους φορείς και τα λοιπά, δεν έχω να σας απαντήσω σε αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν, αναμένουμε την κάθοδο λοιπόν, κυρία Κέννεδη. Ένα αναμονή των εξελίξεων. Και τι ακριβώς. Να πω τώρα. Ακριβώς, γιατί περιμένουμε από πίσω μας, από ό,τι οι ίδιοι οι άνθρωποι μας λένε, είναι γύρω στις 4.000 άνθρωποι που βρίσκονται στο Τομπρούκ, στηραγμένοι σε αποθήκες και περιμένουν να έρθουν. Και... οπότε φαντάζεστε τι έχει να ακολουθήσει από εδώ είναι, και πέρα. Δεν είναι μόνο η Λιβύη, είναι και η Αίγυπτος, η οποία πια έχει μπει ενεργά σε αυτή τη διαδικασία της μεταφοράς αυτών των ανθρώπων. Με ένα λιμενικό το οποίο μας αναφέρατε προηγουμένως, η στελέχωσή του επαρκεί, τα μέσα του επαρκούν για να μπορούν να έχουν αυτή την εποπτεία που χρειάζεται. Όχι, φυσικά, και εκεί πρέπει να σταθούμε και σας ευχαριστώ που μου το θέτετε, διότι το λιμενικό με ένα σκάφος δεν μπορεί να περιπολύσει τα εθνικά μας ύδατα εδώ κάτω στο Λιβικό Πέλαγος. Ένα σκάφος. Καταλαβαίνετε ότι χρειάζονται οπωσδήποτε ενίσχυση ως προς αυτό το κομμάτι. Μάλιστα. Θέλουμε περισσότερη περιπολία, μεγαλύτερη, πιο επισταμένη περιπολία. Και οι άνθρωποι λιμενικοί που φυλάνε σε εμάς τον Καλαθά και κάτω στο λιμεναρχείο αυτές τις μέρες τους ανθρώπους έχουν εξοντωθεί στις βάρδιες. Είναι λίγο το προσωπικό, είναι μεγάλη προσπάθεια που γίνεται, άρα όλοι έχουν φτάσει στα όρια τους. Μάλιστα. Το περιμέναμε πάντως αυτό. Είχαμε το ενδείξεις, περιμέναμε, εμείς είμαστε έτοιμοι. Ναι. Ακριβώς, κυρία Τσιχαράκη, ακριβώς. Λοιπόν, κυρία Αντιδήμαρχε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ πολύ. Καλή δύναμη να ευχηθώ σε αυτό το δύσκολο και πανευρωπαϊκό πρόβλημα που καλείστε να διαχειριστείτε εκεί στα Χανιά, έτσι με ανθρώπινο πρόσημο πάνω απ' όλα, γιατί ζούμε και σε πονηρούς καιρούς. Και σας ευχαριστούμε. Ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου δώσατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σας. Γεια σας.